Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο 10ο I Ask and Watch που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για σήμερα καλεσμένος είναι ο πρώην Υπουργός και Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος θα απαντήσει σε ερωτήσεις και στις ανησυχίες των μελών του ΣΥΡΙΖΑ για το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση μέσα στις ημέρες της πανδημίας και έχει προκαλέσει μαζικές αντιδράσεις αλλά και αντιδράσεις πάρα πολλών φορέων και οργανώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα προφανώς του περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί. Καλημέρα, κύριε Φάμελ, καταρχήν. Καλημέρα, καλημέρα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη τα έκτακτα μέτρα περιορισμού λόγω της πανδημίας και την υπολειτουργία της Βουλής, την οποία έχει θέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ επιτάκτως, παίρνει εσπερισμένα ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο για το περιβάλλον στη Βουλή, το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις και πάρα πολλοί κάνουν λόγο για σειρά εχθρικών προς το περιβάλλον, διατάξεων που οδηγούν σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος της χώρας, εν μέσω μάλιστα μιας παγκόσμιας οικολογικής κρίσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε, επειδή και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε επί 4,5 περίπου χρόνια, για ποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε εξ αρχής αμήλικτος με την αυθαίρετη δόμηση σε δασικές περιοχές και για αλλού. Γιατί δεν προχώρησε σε μαζικές κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, δίνοντας έτσι το στίγμα της μηδενικής ανοχής στην καταστροφή του φυσικού τοπίου για χάρη των οικοπεδοφάγων και των εργολάβων. Σκοπεύετε να σκληρύνετε τη στάση σας? Άρα, η πρώτη ερώτηση που κάνουν τα περισσότερα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αφορά αυτό. Τι κάνατε εσείς στην περίοδό σας και αν θα έπρεπε να ήσασταν πιο σκληροί κατά την περίοδο της διακυβέρνησης? Ναι, παρότι βέβαια η συζήτηση τις τελευταίες μέρες είναι για το νομοσχέδιο, εγώ με μεγάλη χαρά να ξεκινήσω από αυτό το, πεδίο της συζήτησης, γιατί αναδεικνύει, αν θέλετε, και ένα μεγάλο, το μεγάλο μπλέξιμο που υπάρχει γύρω από τα θέματα περιβάλλοντος. Πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς στα θέματα περιβάλλοντος υπήρχε για πολλά χρόνια μια καθυστέρηση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η ορίμανση των κατεδαφίσεων είχε διακοπεί την περίοδο των μνημονίων. Πολλά πράγματα περιβαλλοντικά είχαν πάει πίσω. Το περιβάλλον θεωρώνταν και μειονέκτημα και λεπτομέρεια. Ποιος ασχολιόταν, να το πω έτσι, με το περιβάλλον εκείνα τα χρόνια. Με αποτέλεσμα να πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή πάρα πολλές διαδικασίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Γιατί, για να λέμε την αλήθεια, η διαπίστωση εκ μέρους μας της αυθαιρεσίας δεν πρέπει στο να οδηγήσει σε μια αυθαιρεσία του δημοσίου. Άρα, πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και του κράτους δικαίου. Άρα, με οργανωμένο και πιστοποιημένο τρόπο να γίνονται κατεδαφίσεις, αλλά και να υπάρχει και ένα πλαίσιο. Με ποιο τρόπο διαπιστώνονται τα αυθαίρετα, πώς παρεμβαίνει η πολιτεία, με τι πόρους παρεμβαίνει η πολιτεία. Γιατί, να το πούμε και αυτό, οι υπηρεσίες περιβάλλοντος είχαν μείνει και χωρίς χρηματοδότηση για να κάνουν τέτοια έργα. Έπρεπε δηλαδή να βρούμε και πόρους. Και θυμάστε πόσο δύσκολα ήταν εκείνα τα χρόνια. Έτσι λοιπόν, εμείς πρώτα απ' όλα ξεκινήσαμε και μορισμένες, να το πω έτσι, συμβολικές κινήσεις. Το πρώτο που θυμάμαι εκείνη την περίοδο που είχα και προσωπική συμβολή ήταν η κατεδάφιση των ταβερνών στο Σχοινιά, που είχαν δημιουργήσει σοβαρά θέματα και καταγγελίες και στην Ευρώπη και ήταν στον πυρήνα μιας περιοχής Natura, πολύ κοντά στην Αθήνα, χρόνια μια καθυστέρηση, δεκαετίες μια καθυστέρηση, την οποία τελείσαμε με χρηματοδότηση και από το Πράσινο Ταμείο και με μεγάλη ένταση. Υπήρχαν πολλές πιέσεις και πολλά επίδικα εκεί στην περιοχή. Ταυτόχρονα, νομοθετικά, έπρεπε να φτιάξουμε το πλαίσιο για να γίνονται, πρώτον για να σταματήσει διαπαντός το θέμα των αυθαιρέτων και δεύτερον να γίνονται καταδαφίσεις. Έτσι λοιπόν, κάναμε πρώτα απ' όλα, αν θυμάμαι καλά, το 2016 το νόμο για τον χωροταξικό σχεδιασμό, για τον χωρικό σχεδιασμό. Δημιουργήσαμε το προεδρικό διάταγμα για τις χρήσεις γης, έτσι ώστε να υπάρχει οργάνωση των χρήσεων γης σε όλη την Ελλάδα. Ψηφίσαμε το νόμο για τους δασικούς χάρτες για να ξεκαθαριστεί πού βρίσκονται τα δάση της χώρας μας, τις δασικές εκτάσεις και να μην αμφισβητούνται από κανέναν. Ξεκινήσαμε την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Ταυτόχρονα αρχίσαμε να λειτουργούμε πρώτον το κτηματολόγιο με επιτάχυνση των μελετών για να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το τιτάνιο έργο. Το νόμο για τη δόμηση. Στο νόμο για τη δόμηση δημιουργήσαμε για πρώτη φορά το παρατηρητήριο δόμησης και απεμπλέξαμε τις παλιές πολεοδομίες από τα αυθαίρετα, να μην είναι η διαπηρεσία αυτή που δίνει την άδεια και αυτή που πάει να διαπιστώσει την αυθαιρεσία. Δημιουργήσαμε τα παρατηρητήρια δόμησης με αρμοδιότητες και με προγραμματισμό προσλήψεων, γιατί ξέρετε όλα αυτά είχαν και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα τα χρόνια του μνημονίου. Δεν είχαμε τη δυνατότητα ακόμα και οι υπουργοί να λάβουν πρωτοβουλίες στελέχωσης των υπηρεσιών, διότι υπήρχε περιορισμός προσλήψεων από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και δημοσιονομικά πάρα πολύ δύσκολα. Και φτιάξαμε και μία πλατφόρμα όπου μπορούν να γίνεται ο εντοπισμός και η καταγγελία των αυθαιρέτων. Άρα, ολοκληρώσαμε το θεσμικό πλαίσιο για να μην κρύβονται διάφοροι επιτίδιοι. Απ' την άλλη μεριά, όμως, ξεκινήσαμε και τις κατεδαφίσεις. Πέρα από το Σχοινιά, κάναμε δύο μεγάλα έργα. Πρώτον, χρηματοδοτήσαμε με 4 εκατομμύρια όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις σε όλη την Ελλάδα για να ξεκινήσουν τις κατεδαφίσεις. Ζητήσαμε απολογισμό, κατάλογο δηλαδή, για να ελέγχουμε και εμείς κεντρικά
και από την πλατφόρμα, αν πράγματι οι υπηρεσίες προχωράνε σε αυτή τη δύσκολη δουλειά, γιατί έχει αρκετές εντάσεις και αντιθέσεις. Και ο Γιώργος Σταθάκης ξεκίνησε δύο διαγωνισμούς, δύο παρεμβάσεις. Το ένα ήταν για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων στη Μακρόνησο, που ευτυχώς ολοκληρώθηκε τώρα και κάναμε και παρεμβάσεις για να μην καθυστερήσει. Και δεύτερον, ένα διαγωνισμό που περιλάμβανε αυθαίρετα στη Μάντρα, αν δεν κάνω λάθος, και αυθαίρετα στην Ανατολική Αττική. Είναι ένας διαγωνισμός 500 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος κρίθηκε άγωνος με τη διακυβέρνηση της Δημοκρατίας αμέσως μόλις ανέλαβε, γιατί συμμετείχε μόνο ένας διαγωνιζόμενος. Κάναμε και ερώτηση και επίκαιρη ερώτηση, δύο παρεμβάσεις στη Βουλή, και τελικά μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ξαναξεκινάει αυτός ο διαγωνισμός που είναι υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, για να το πω απλά, και στο επίπεδο. Τότε όμως, δηλαδή υπήρχε πρόοδος, είχε γίνει έργο υπό την έννοια από τις ερώτησεις που θέτουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μα προφανώς σας λέω ότι ολοκληρώθηκε όλο το θεσμικό πλαίσιο, το παρατηρητήριο και οι αρμοδιότητες για να μην υπάρχει αυθαίρετη δόμηση, για να γίνονται οι καταγγελίες. Χρηματοδοτήθηκαν οι υπηρεσίες για να μπορούν να κάνουν τους διαγωνισμούς και ξεκίνησαν διαγωνισμοί και γίνανε κατεδαφίσεις, τις οποίες σας είπα παράδειγμα από το Μαραθώνα στο Σχοινιά, και ξέχασα να πω και ένα έργο το οποίο ξεκίνησε και άρχισε να υλοποιείται στην Ανατολική Αττική. Θυμάμαι δηλαδή καταδαφίσεις εγώ και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην ακτή της Ανατολικής Αττικής που γίνανε επί ΣΥΡΙΖΑ και υπήρξε και αρκετή δημοσιότητα τότε. Αυτό που δεν μπορώ να περηφανευτώ και να πω τι έγινε είναι ότι καταδαφίσεις κανόνονται αυθαίρετα. Όχι, γιατί πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί το πλαίσιο, να δοθούν οι χρηματοδοτήσεις και να πάνε οι εργαζόμενοι. Διότι σας είπα, παραλάβαμε μία δομή κρατική που πρώτον δεν ορίμαζε διαδικασίες καταδάφισης, δεύτερον δεν είχε χρηματοδότηση, δεν είχε νόμους και δεν είχε προσωπικό για να τα κάνει. Και όλα αυτά γίνανε επί ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να σας πω ότι και οι διαγωνισμοί που τώρα εξελίσσονται στις καταδαφίσεις ήταν προγραμματισμένοι και χρηματοδοτημένοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Το πιο σημαντικό όμως που θα ήθελα να πω είναι η αλλαγή του νόμου για τη δόμηση και το παρατηρητήριο δόμησης, γιατί αυτό εξασφαλίζει και τον πολίτη μαζί με δασικούς χάρτες και εκτιματολόγιο και καθορισμό για αλλού ότι δεν θα ξαναέχουμε το ίδιο γαϊτανάκι αυθαιρεσίας και τον ίδιο πολιτικαντισμό, αν θέλετε. Γιατί τα αυθαίρετα χτίστηκαν γιατί κάποιοι κλείνουν τα μάτια τους. Και παίζαν και πολιτικά παιχνίδια, να μην το κρύβουμε αυτό. Αυτό σταμάτησε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το ζητούμενο να σταματήσει. Και με τα συστήματα αυτά που δημιουργήσαμε εμείς και με τους δασικούς χάρτες, αν δεν τους ανατρέψει η νέα κυβέρνηση, βέβαια, θα συνεχίσει νομίζω αυτή η προστασία. Παρότι το νέο νομοσχέδιο αφήνει παραθυράκια για κάτι τέτοιο. Εδώ θα ήθελα να έρθουμε τώρα στο σήμερα και στο νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε ποια είναι τα πολύ τρανταχτά περιβαλλοντοκτόνα σημεία του νομοσχεδίου, δηλαδή για ποιο λόγο αντιδράτε τόσο πολύ και πώς σκοπεύετε να κινηθείτε ώστε να ενημερωθεί περαιτέρω η κοινωνία. Γιατί νομίζω ότι δεν έχει γίνει κτήμα για την κοινωνία το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε σχέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Νομίζω καταρχήν να πω ότι αυτή η εμπειρία του Ask and Watch είναι ένα βήμα ενημέρωσης και αφορά και την εσωτερική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και την ενημέρωση και των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, του iSΥΡΙΖΑ γενικότερα. Και είναι και για μένα μια εμπειρία πρωτόγνωρη να συνομιλώ μαζί τους μέσα από την δικιά μας κουβέντα. Όμως θα ήθελα να πω ότι πρώτα απ' όλα το νομοσχέδιο αυτό προσβάλλει τη δημοκρατία και προσβάλλει και την λειτουργία όχι μόνο της Βουλής, αλλά και τον αγώνα που δίνει η κοινωνία μας για τα θέματα της υγείας. Με ένα προσβλητικό τρόπο, μέσα στην πανδημία, ενώ η κοινωνία δίνει τη μάχη της ζωής, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να περάσει πρώτο νομοσχέδιο με περιορισμό συμμετοχή στη Βουλή, ένα νομοσχέδιο για το περιβάλλον. Μάλιστα, θα έλεγα καλύτερα, ένα νομοσχέδιο που καταστρέφει το ελληνικό περιβάλλον. Ενάντια στο περιβάλλον, δηλαδή. Και ξέρετε, αυτό έγινε ενώ η διαβούλευση που έγινε εντός πανδημίας, γιατί αν δεν κάνω λάθος, η διαβούλευση τελείωσε στις 14 Μαρτίου, όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ επίσημα ζητήσαμε τον κύριο Χατζηδάκη να την παρατείνει ή να την επαναλάβει. Διότι ήταν η πρώτη περίοδος που τότε όλοι αγωνιζόμασταν να μεταφερθούμε στα σπίτια, να προστατεύσουμε τους γονείς, τους ηλικιωμένους, τους ατόμους, τα άτομα που ευάλωτε στις ομάδες, τα παιδιά. Και δεν μπορούσαν ούτε οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ούτε η κοινωνία να συμμετέχει στον διάλογο αυτό. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι παρά τα αυτά κατατέθηκαν 1.600 σχόλια στο νομοσχέδιο αυτό. Ο κ. Χατζηδάκης δεν έδωσε παράταση, παρότι ήταν πολύ κρίσιμη εκείνη η περίοδος. Και ταυτόχρονα μας είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη πλατιά δημοκρατική συζήτηση στη Βουλή. Και η διάψευση όλων αυτών ήταν ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε Παρασκευή, λίγο πριν την Κυριακή του Θωμά, 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, και το μισό από το νομοσχέδιο, 50 άρθρα περίπου, ήταν για πρώτη φορά. Δεν τα είχε δει ποτέ κανένας. Τροποποιούν σημαντικότατα πεδία της ελληνικής ζωής. Να σας το πω απλά, πουλάνε το δημόσιο ποσοστό, το 51%, στο δίκτυο υψηλής τάσης, άρα στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα,
χάνει το δημόσιο την περιουσία στον βασικό διαχειριστή και μεταφορέα ενέργεια στην Ελλάδα. Και όμως όλα αυτά μπήκανε 12.30 ώρα το βράδυ της Παρασκευής, δεν τα είχε διαβουλευτεί κανείς, δεν είχαν ενημερωθεί ούτε οι θεσμοί που τους αφορούν. Αλλάζει χρήση το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και δεν ήταν ενήμερος ο Δήμος Αθηναίων. Τουριστικοποιείται το εμπορικό τρίγωνο και δεν το ξέρανε. Δεν είχε ζητηθεί πουθενά, δεν είχε αναρτηθεί σε διαβούλευση, δεν είχε μπει σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Άρα το πρώτο. Λίγο πιο να το καταλαβαίνουμε όλοι. Τι σημαίνει τουριστικοποιείται το τρίγωνο. Και στις αλλαγές, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας που έρχονται με αυτό το νομοσχέδιο. Οι αλλαγές που έρχονται στο κέντρο της Αθήνας με ένα άρθρο, το οποίο βέβαια θα πρέπει να δούμε και το πώς θα υλοποιηθεί συνέχεια, είναι ότι αλλάζει ο περιορισμός των κλινών, δηλαδή των αριθμών των κρεβατιών για τα ξενοδοχεία, γιατί υπήρχε ένα άνω όριο, νομίζω ήταν 100 στην περιοχή, και αλλάζει και δίνεται τη δυνατότητα το σύνολο των κτηρίων να καταλαμβάνεται από ξενοδοχειακές υπηρεσίες, άρα να μην υπάρχουν περιθώρια και ποσοστά για άλλες χρήσεις υποχρεωτικά. Άρα μπορεί εξαιτίας αυτής της ρύθμισης κάποιοι να παίξουν πολύ χοντρά παιχνίδια στην κτηματαγορά ή να έχουν πάρει ήδη θέση και να εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν αποκαλύφθηκε ακόμα αυτό στη φάση της νομοθέτησης, αλλά σίγουρα θα αποκαλυφθεί τις επόμενες μέρες, γιατί κάποιοι θα ξεκινήσουν δραστηριότητες και εκτοπίζονται και τροποποιούνται οι χρήσεις γης, άρα αλλάζει ο χαρακτήρας. Και προσέξτε, αυτό που βάζω εγώ πρώτα απ' όλα και που βάζω ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν προκύπτει από κανένα σχεδιασμό, δεν το προβλέπει το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, δεν υπάρχει ένα πολυδομικό σχέδιο που να το προβλέπει, δεν γνωρίζει κάποιος πώς θα λειτουργήσουν οι υποδομές, οι κοινόχρηστοι χώροι, οι λειτουργίες, οι υπόλοιπες επαγγελματικές δραστηριότητες, η κατοικία, και δεν είχε συζητηθεί και πουθενά. Είναι και το θέμα της δημοκρατίας που σας έβαλα πρώτο. Έτσι, λοιπόν, είχε ενημερωθεί το κ. Μπακογιάννης που είναι δήμαρχος Αθηναίων. Σωστά. Από ό,τι γνωρίζω, είχε τοποθετήθηκε από την παράταξη του Νάσου του Ηλιόπουλου τη Δευτέρα. Το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη τηλεματική διαδικασία που γινόταν, με τηλεδιάσκεψη. Είχαμε επικοινωνήσει και εμείς μαζί τους. Και ο κύριος Μπακογιάννης στην πρώτη φάση δεν απάντησε και στην δεύτερη απάντησή του είπαν ότι θα το συζητήσουμε. Ή δεν ξέρω αν ευνηδιάστηκε ή αν δεν ήθελε να αποκαλύψει κάτι. Πάντως, σας βεβαιώ ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας δεν έχει γίνει καμία συζήτηση ακόμα και μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν στην αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής. Αυτό είναι το πιο τραγικό για τη σχέση δημοκρατίας Βουλής και νομοσχεδίου. Η άποψή μας είναι ότι ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, για να μην κρυβόμαστε, προσπαθούν να περάσουν κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας τα θέματα αυτά που είναι ενάντια στο περιβάλλον και την ελληνική φύση. Θα είναι μόνο δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με πάρα πολλές εντάσεις. Δεν κλήθηκαν σοβαροί φορείς στη διαδικασία της διαβούλευσης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κλείνουν όλοι οι φορείς των περιοχών προστασίας της φύσης σε όλη την Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 που λέμε, και για να καταλάβετε από τη Δαδιά και το Δέλτα του Εύρου μέχρι τη Ζάκυνθο και την προστασία της Χελώνας, από το θαλάσσιο πάρκο της Σαλονίσου και την προστασία της Φώκιας μέχρι τη Βάλια Κάλντα, την Πίνδο, όλοι αυτοί οι φορείς και πάρα πολλοί άλλοι που ως Χινιάς, που τα ξέρετε, τα ζούμε όλοι, έχουμε πάει βόλτες, έχουμε περάσει όμορφα και έχουμε, αν θέλετε, ένα φοβερό κεφάλαιο, μια αποθήκη βιοπικιλότητας για όλη την Ευρώπη στη χώρα μας, κλείνουν. Και όμως οι εργαζόμενοι των φορέων αυτών, που ήταν μέχρι τώρα σε κάθε διαβούλευση όλων των προηγούμενων νομοσχεδίων και στο νομοσχέδιο για τους φορείς της φύσης, τους φορείς του δικτύου Natura 2000 που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 18, συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στη συγγραφή του νόμου, στην Επιτροπή Προετοιμασίας του Νόμου, μαζί με τους επιστήμονες, μαζί με τους προέδρους των φορέων. Όμως όλοι αυτοί δεν κλήθηκαν στη διαδικασία ούτε καν της διαβούλευσης. Και λέτε, γιατί αυτό είναι σημαντικό, όλες αυτές οι περιοχές τις οποίες αναφέρετε κλείνουν. Ναι. Καταργούνται οι φορείς και οι διοικήσεις όλων αυτών των περιοχών και καταργείται μια διάταξη που είχαμε ψηφίσει εμείς, σε συνέχεια πρέπει να σας πω, και προηγούμενων νόμων. Δεν υποτιμώ τη δουλειά που είχε γίνει και από το Διάλογο για τη Φύση, από το Δίκτυο Φύση 2000, από τον νόμο του 2011. Εμείς ήρθαμε και ολοκληρώσαμε αυτή την νομοπαρασκευαστική διαδικασία, βάζοντας κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε φορέα Natura της χώρας μας. Που πρέπει να σας πω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των περιοχών Natura, δηλώθηκαν στην Ευρώπη για να μην έχουμε καταγγελίες. Χρηματοδοτούνται και εκπονούνται τώρα ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για όλες τις περιοχές, για να έχουμε κανόνες παντού, να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Μπήκαν λοιπόν διοικήσεις όπου η πλειοψηφία είναι στον κάθε τόπο. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Δήμου, ένας της Περιφέρειας, ένας των παραγωγικών φορέων και ένας των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 4 στους 7. Άρα το Υπουργείο δεν θα έχει και πλειοψηφία. Το επιλέξαμε αυτό. Και όμως όλες αυτές οι διοικήσεις καταργούνται. Και καταργούνται γιατί πολύ απλά και καταργείται και η δομή του φορέα, διότι όλα αυτά περνάνε στο Υπουργείο, έρχονται σε ένα αθηνοκεντρικό σύστημα που, ποιο είναι το τραγικό, επιλέγει ο κ. Χατζηδάκης
η προϊστάμενη αυτής της υπηρεσίας να είναι και από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή να φέρει Golden Boys όπως έφερε και στη ΔΕΗ πιθανά. Και για ποιο λόγο? Για να μην συμμετέχει η τοπική κοινωνία στις αποφάσεις, να μην υπάρχει γνωμοδότηση, να μην υπάρχει δημοκρατία και αποκέντρωση, να μην υπάρχει γνώμη και της τοπικής παραγωγικής κοινότητας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, μία ακόμα απόδειξη του πόσο απεχθάνονται τελικά τις δημοκρατικές διαδικασίες. Και το νομοσχέδιο αυτό, το πιστεύουμε, δείχνει την απέχθεια και προς το περιβάλλον και προς τη δημοκρατία. Επειδή μιλήσατε για Golden Boys, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, τίθεται και θέμα μισθολογικό, δηλαδή θα δούμε υπέρογκους μισθούς σε αυτές τις διοικήσεις? Προβλέπετε κάτι τέτοιο στο νομοσχέδιο ή ακόμη όχι, δεν έχει? Όχι, όχι, αυτά δεν έχουν ακόμα ξεκαθαριστεί. Είναι πολλά πράγματα τα οποία εγώ πιστεύω ότι είναι στον αέρα και θα προκύψει ένα λαλούμ γενικά στην εφαρμογή. Και φοβόμαστε πολύ όλοι, και δεν το κάνει μόνο ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι υπερβολικές οργανώσεις το κάνουν. Μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να υπάρχουν συλλογές υπογραφών που φτάνουν στις 30.000. 130 περιβαλλοντικές κινήσεις, όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Έχουν στείλει επιστολή μέχρι και στον Πρωθυπουργό και ζητάνε την απόσυρση, την ανάκληση της συζήτησης. Καταδικάζουν την περιορισμένη δημοκρατία και συμμετοχή στη Βουλή. Είναι πάνδημη, αν θέλετε, η διαμαρτυρία. Είναι καθολική η διαμαρτυρία στην κοινωνία. Γι' αυτό και επιδιώκουν να το περάσουν στα γρήγορα και στα κρυφά. Είναι ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, ένα έγκλημα, λέμε εμείς, στο περιβάλλον. Διότι μέσα σε όλα αυτά, να σας δώσω και ορισμένα παραδείγματα, τι περιλαμβάνει, γιατί έχει και πάρα πολλές φωτογραφικές ρυθμίσεις. Πρώτον, υποβαθμίζει τις διαδικασίες αδειοδότησης για τις μεταλλουργικές βιομηχανίες και τις εξορρυκτικές δραστηριότητες. Πρακτικά μεταφέρει μια διαδικασία που μέχρι τώρα ήταν μελέτη, αδειοδότηση και άδεια βιομηχανικής παραγωγής, που αφορά και την Ελληνικός Χρυσός, στη διαδικασία της απλής γνωστοποίησης. Δηλαδή, σας στέλνω ένα έγγραφο ότι άρχισα να δουλεύω. Πουλάει το δημόσιο ποσοστό στον ΑΔΜΙΕ. Και ξέρετε, ο ΑΔΜΙΕ είναι όλο το δίκτυο της υπερυψηλής τάσης, υψηλής και υπερυψηλής. Τι ακριβώς έγινε? Κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δώσαμε αγώνα για να κρατήσουμε το δημόσιο ποσοστό, γιατί στο μνημόνιο του 2011-2012 το είχαν για πώληση. Και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο της συζήτησής μας. Το 2011-2012 και τους φορείς είχαν για κλείσιμο. Ο κύριος Μανιάτης, νομίζω, είχε κάνει νόμο για να κλείσουν οι φορείς που τώρα έρχονται και τους κλείνουν και τους μαζεύουν χωρίς την ίδια γεωγραφική δομή σε ένα κρατικό σύστημα. Όμως τότε πουλάγανε και τον ΑΔΜΙΕ. Εμείς καταφέραμε να κρατήσουμε το δημόσιο έλεγχο, προφανώς με ένα στρατηγικό επενδυτή, αλλά το δημόσιο έχει την πλειοψηφία. Το έχουμε εντάξει στον ΑΔΜΙΕ σε χρηματοδοτήσεις και σε έργα κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εκατοντάδων εκατομμυρίων, γιατί μπήκε επιτέλους προγραμματισμός να διασυνδεθούν τα νησιά. Και τώρα έρχονται και δίνουν σε ένα μονοπόλιο όλο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, με πρίκα όλα αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια των έργων που διεκδίκησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μπήκαν στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Και άρα και η τιμή θα επηρεάζεται από έναν ιδιώτη, αλλά ο αναπτυξιακός προγραμματισμός, το εθνικό συμφέρον, θα επηρεάζεται από τον ιδιώτη. Και επιτρέψτε να σας πω ότι το ίδιο κάνανε και στο φυσικό αέριο με προηγούμενο νόμο. Όλα τα δίκτυα φυσικού αερίου στην Ελλάδα θα δοθούν σε έναν ιδιώτη, κάτι που περιορίζει πάρα πολύ και τον ανταγωνισμό, γιατί δεν είναι ελεύθερη οικονομία να υπάρχει ένα μονοπόλιο για όλα τα δίκτυα φυσικού αερίου. Και αποδεικνύει, αν θέλετε, τη λογική τους, που είναι: ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Ακόμα και σε ένα περιβαλλοντικό νομοσχέδιο βάλανε ιδιωτικοποίηση μέσα του δικτύου ενέργειας. Και ταυτόχρονα μειώνουμε όλες τις δημόσιες λειτουργίες ελέγχου για να ισχύει το δυστυχώς ρητό της χώρας μας: μπάτε σκύλια λέστε και ελαστικά μη δώσετε. Όμως ταυτόχρονα έχει και άλλα προβλήματα το νομοσχέδιο. Θα τα πω έτσι με τίτλους για να μην φάμε πάρα πολύ χρόνο. Μειώνει την λειτουργία, αν θέλετε, της δασικής επιστήμης σε όλες τις υπηρεσίες των δασικών χαρτών και θέτει νέες προδιαγραφές δασικούς χάρτες, τους οποίους κατά κάποιο τρόπο τους ανατρέπει. Ζητάει δηλαδή ακόμα και οι κυρωμένοι χάρτες, που τουλάχιστον περίπου 45-50% επί ΣΥΡΙΖΑ κυρώθηκαν, δηλαδή η Ελλάδα τώρα στο 50% έχει ηλεκτρονικό δασικό χάρτη, ακυρώνει αυτούς και τους ξαναβάζει προς έλεγχο, βγάζοντας το ρόλο και των δασολόγων από μέσα, αντικαθιστώντας τους και με ιδιώτες μηχανικούς από την αγορά. Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αδειοδότηση, διότι υποχρεώνει σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα να γνωμοδοτούν οι υπηρεσίες, και αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο, μεταφέρει όλη την αδειοδότηση στο επίπεδο του Γενικού Γραμματέα και σε ένα όργανο, το κεντρικό όργανο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που δεν έχουν πλειοψηφία οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, αλλά άλλες υπηρεσίες του κ. Γεωργιάδη, του κ. Θεοχάρη, άλλες υπηρεσίες έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αφαιρεί την αρμοδιότητα διαχείρισης απορριμμάτων από τους Δήμους του Νοτίου Αιγαίου και των Ιωνίων Ίσων. Και εδώ έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις ήδη. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων έχει πάρει απόφαση στο Ιόνιο, καταγγελία κατά του κ. Χατζηδάκη. Η Κεντρική Ένωση Δήμων, η ΚΕΔΕ, πήρε απόφαση ότι διαφωνεί κάθετα με τη μεταφορά αρμοδιότητας στην περιφέρεια. Κάτι που δείχνει ότι αυτά που μας λέει στη Βουλή ότι το θέλουν οι Δήμοι δεν ισχύει, διότι υπάρχει ακριβώς το αντίθετο. Και
τροποποιεί, αν θέλετε, και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καταργώντας την άδεια παραγωγής, με έναν τρόπο, θα έλεγα εγώ, λαϊκίστικο, διότι λέει: εγώ καταργώ την άδεια παραγωγής, θα παίρνετε όλη την πρώτη άδεια, ό,τι δηλώσεις είσαι δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κομφούζιο και στις επόμενες υπηρεσίες, διότι όλοι αυτοί που θα παίρνουν την πρώτη άδεια παραγωγής δεν θα έχουν άδεια σύνδεση στο δίκτυο, δεν θα έχουν περιβαλλοντικούς όρους, άρα δεν θα έχουν τα δύο βασικά, δεν μπορούν να συνδεθούν για να πουλήσουν το ρεύμα και δεν θα μπορούν να έχουν και περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αλλά αυτό που φοβόμαστε περισσότερο είναι οι απίστευτες συγκρούσεις που θα ανοίξουν στους τόπους, στις περιοχές, όπου θα δουν ξαφνικά στους χάρτες της ΡΑΕ ότι στη γειτονιά τους, μην σας πω και στην ιδιοκτησία τους, θα υπάρχει μια δήλωση παραγωγού ανανεώσιμης ενέργειας που δεν θα έχει ούτε καν σχέση ιδιοκτησιακή, δεν θα έχει ούτε καν συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη. Δημιουργεί λοιπόν μια κατάρρευση όλης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των δημόσιων λειτουργιών, ενισχύοντας ιδιωτικοποιήσεις και τακτοποιήσεις. Βγάζει ασυμβίβαστα όσον αφορά, ας πούμε, τα μέλη οικογενειών που είναι σε ένα φορέα που μοιράζει χρηματοδοτήσεις σε ενεργειακές εταιρείες και που κατέχει ενεργειακές εταιρείες. Μειώνει τα τέλη για κάποιους πολύ μεγάλους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πάνω από 150 ΜΒ, ένα ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ, το οποίο δεν το μειώνει για τις μικρότερους παραγωγούς, αλλά κάνει χατήρια στους μεγάλους. Υπάρχουν δηλαδή και φωτογραφικές ρυθμίσεις, σας είπα αυτή για το κέντρο της Αθήνας, και πάρα πολλά άλλα τα οποία κοινωνικά ο χρόνος μας δεν φτάνει. Εξυπηρετήσεις. Μια και τα λέτε όλα αυτά, θέλω να κάνω ένα σύντομο ερώτημα. Σε όλο αυτό το οποίο περιγράφεται, το οποίο φαίνεται, δεν ξέρω αν είναι στα όρια της νομιμότητας ή όχι, θα μας πείτε, υπάρχει κάποια αντίδραση από την Κομισιόν? Δηλαδή, η Κομισιόν τα ελέγχει όλα αυτά τα ζητήματα, τα νομοθετικά, και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει αντίδραση ή γνωρίζετε αν θα υπάρξει αντίδραση? Κοιτάξτε, μερικές φορές ο ευνηδιασμός και το ότι κατατέθηκε δηλαδή την Παρασκευή τα μεσάνυχτα και δεν υπήρχε χρόνος ούτε για να το διαβάσουν οι βουλευτές το νομοσχέδιο αυτό, γιατί είναι 130 άρθρα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη ύλη που είχαμε να διαχειριστούμε, δίνει τη δυνατότητα να περάσουν κάποια πράγματα και κάτω από το ραντάρ της Κομισιόν. Εγώ θέλω να σας πω ότι ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος με δική μας επιμονή και πολλαπλές συγκρούσεις στην Επιτροπή τελικά κλήθηκε, γιατί στην αρχή δεν τον είχαν στον κατάλογο. Εμείς το ζητήσαμε. Δεν μπήκε στον κατάλογο των φορέων και στο τέλος της συνεδρίασης υποχώρησαν και μπήκε. Ο συνήγορος του πολίτη λοιπόν κατέθεσε ένα πολύ συνταρακτικό υπόβλημα που λέει ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται σε αντίθεση και με ευρωπαϊκές οδηγίες και με δύο ομάδες οδηγιών, θα σας πω εγώ. Μία που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση και μία που αφορά την προστασία των οικοτόπων και των προστατευόμενων ειδών. Που είναι προφανές ότι θα ανησυχεί στην Κομισιόν. Να σας πω ότι ήδη οι ευρωβουλευτές μας έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία ερωτήσεων προς την Κομισιόν για να ενημερώσουν θεσμικά το Ευρωκοινοβούλιο. Και θα υπάρχει μια πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που θα ανακοινωθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να ενημερωθούν και άλλα ευρωπαϊκά κόμματα σχετικά με αυτές τις απίστευτες αντιπεριβαλλοντικές πρωτοβουλίες του κυρίου Μητσοτάκη. Όμως, αυτά που μας είπε ο συνήγορος του πολίτη αφορούν και το Σύνταγμα και το Συμβούλιο Επικρατείας. Θέματα για τους δασικούς χάρτες που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, το Συμβούλιο Επικρατείας τα έχει κρίνει ήδη ότι είναι ασύμβατα με το Σύνταγμα και με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Όπως, ας πούμε, ότι απλά πληροφοριακά έγγραφα δασικών υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως πράξη χαρακτηρισμού. Με τέτοιο παράθυρο δίνεται τη δυνατότητα να επεκταθούν οι βιομηχανίες σε δασικές εκτάσεις, ο συγκεκριμένος νόμος. Και ξέρετε, δεν είναι το ζήτημα της βιομηχανίας ή του τουρισμού, δεν είναι ο μπαμπούλας μας η βιομηχανία ή ο τουρισμός. Είναι ότι ανοίγει ένα παράθυρο για να φεύγουν από την νομιμότητα και το κράτος δικαίου δραστηριότητες. Άρα να γίνεται αυτό το ένα far west παντού. Και άρα να μην προχωράει ούτε η ανάπτυξη, ούτε η βιομηχανία και ο τουρισμός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με την επίκληση του κινδύνου ότι μπορεί να χαθούν επιδοτήσεις, αφαιρεί όλα τα καλλιεργούμενα τεμάχια κατά δήλωση παραγωγού με κάποιους χάρτες που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα αφαιρεί από το δασικό χάρτη. Όμως αυτό είναι σαν να έχουμε ένα δασικό χάρτη, το οποίο είναι ένα κουρελόχαρτο, του λείπουν κομμάτια. Αντί να πούμε να βάλουμε όλες τις πράξεις του δημοσίου, όπως επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στο δασικό χάρτη, τώρα αφαιρεί κομμάτια. Άρα στο τέλος αυτό που θα μείνει θα είναι ένα κομφετί, δεν θα είναι δασικός χάρτης. Άρα θίγει το κράτος δικαίου, αυτός είναι ο στόχος του. Να μην υπάρχουν κανόνες και να μπορεί να τακτοποιεί το σύστημα είτε κεντρικά είτε τοπικά τους δικούς του. Εάν περάσει και ισχύσει, καταλαβαίνω ότι θα κλιμακώσετε τις αντιδράσεις σας ως κόμμα και θα κάνετε μια σειρά από ενέργειες μέσα στις επόμενες μέρες για αυτό. Πιστεύετε ότι μπορούν όλες αυτές οι αλλαγές, εφόσον περάσουν και δεν καμφθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί, να θεραπευτεί στο μέλλον οποιαδήποτε τέτοιου τύπου αλλαγή που στείλεται από την κυβέρνηση? Θα μπορούσε, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή σε μια επόμενη μέρα, να καλύψει όλα αυτά τα οποία λέτε? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ μεγάλη και δύσκολη συζήτηση. Καταρχήν, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο.
και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς το έχουμε δηλώσει ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Και θα δημιουργήσουμε με τον κοινοβουλευτικό δημοκρατικό τρόπο που ξέρουμε αντιστάσεις σε αυτή τη διαδικασία που πάνε επιχειρήσεις κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι κανένα άλλο κόμμα. Δεν σας άκουσα. Ποιες ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε άμεσα? Κοιτάξτε, εμείς βάλαμε ίδια ερωτήματα και για την αντισυνταγματικότητα και για ονομαστική ψηφοφορία και ήδη προαναγγείλαμε τις κινητοποιήσεις. Θα υπάρχει μια κινητοποίηση και τη Δευτέρα το απόγευμα στο Σύνταγμα από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αυτόνομα και καλά κάνουν, το οργανώνουν και θα υπάρξει και ένας πολύ ευρύς διάλογος και του ΣΥΡΙΖΑ με τις οργανώσεις τις επόμενες μέρες. Εμείς θέλουμε μέχρι και τελευταία μέρα να αποτυπωθεί η κοινωνική αντίδραση με δημοκρατικό τρόπο ώστε να πάρουν πίσω το νομοσχέδιο. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί κάποιες διατάξεις του να βελτιωθούν και να γίνει ανεκτό. Από εκεί και μετά είμαι σίγουρος ότι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών και τα επιστημονικά όργανα, δηλαδή τα επιμελητήρια, θα προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας, διότι έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις που στο παρελθόν έχουν ξαναπέσει, να το πω έτσι, στο Συμβούλιο Επικρατείας. Όσον αφορά το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον, κοιτάξτε, όσον αφορά τη λειτουργία της φύσης, του φυσικού περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του κράτους δικαίου, είναι σίγουρο ότι όλα αυτά στην επόμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξουν. Έχουμε μοχθήσει και έχουμε δουλέψει πολύ για να μπορέσει η χώρα μας να μπει σε έναν δρόμο δικαίου και λειτουργίας ισότιμης για όλους. Όσον αφορά όμως το ζήτημα της ιδιοκτησίας στα μεγάλα δίκτυα, και αναφέρομαι στον ΑΔΜΙΕ και στο φυσικό αέριο, τα οποία δυστυχώς έχουν πάρει μια διαδρομή ιδιωτικοποίησης, παρότι εμείς θα προσπαθήσουμε μέχρι τελευταία μέρα να σταματήσουμε τους διαγωνισμούς αυτούς, πρέπει να σας πω ότι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήδη ένα από τα ζητήματα που θα μπει προς συζήτηση για την προγραμματική του προετοιμασία είναι η επανακρατικοποίηση και η επαναδημοτικοποίηση υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με τα κοινά αγαθά, με τα δημόσια αγαθά. Και αναφέρομαι στο νερό και στην ενέργεια. Γιατί και στην Ευρώπη, όχι μόνο λόγω της πανδημίας, βλέπουν ότι πρέπει το κράτος να έχει ένα ρόλο. Διότι ο ιδιώτης, όταν έχει μόνο κίνητρο το κέρδος, μπορεί να μην επεκτείνει, να το πω ένα παράδειγμα, στο Περιστέρι το δίκτυο φυσικού αερίου ή στη Μάντρα ή οπουδήποτε αλλού ή στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Γιατί όλα αυτά εμείς τα κάναμε την προηγούμενη τριετία. Επεκτείναμε το δίκτυο αερίου με πολιτικές πρωτοβουλίες. Όταν λοιπόν βλέπει και η πολιτεία ότι δεν επεκτείνονται ενεργειακά δίκτυα που στερεί την πρόοδο της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα, που είναι το μείζον, αλλά και όταν βλέπει ότι λόγω της πανδημίας καταλάβαμε ότι η πολιτεία, το κράτος, πρέπει να έχει ρόλους για να εξασφαλίζει την δημόσια υγεία, την προστασία της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, δεν μπορούμε σήμερα που η Ευρώπη αλλάζει δρόμο, εμείς να συνεχίζουμε, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, στον πιο απαρχαιωμένο, αν θέλετε, αλλά και στον πιο ανήθικο τρόπο ξεπουλήματος δημόσιων αγαθών. Αυτή η διαδικασία θα συζητήσει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και θα μπει στη δικιά μας προγραμματική δέσμευση η επανακρατικοποίηση και επαναδημοτικοποίηση υποδομών. Όμως ο δρόμος και οι τεχνικές λεπτομέρειες, επιτρέψτε να σας πω ότι θέλουν πολλή επεξεργασία. Ωραία. Νομίζω ότι λίγο έως πολύ συζητήσαμε αναλυτικά για το νομοσχέδιο και την ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και τι πάει να καταργηθεί από όσα έγιναν επί των ημερών του και ποιες είναι οι φωτογραφικές διατάξεις που λέτε ότι φέρνουν διατάξεις του κυρίου Χατζηδάκη και της κυβέρνησης. Να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ, ιδίως τα τελευταία χρόνια, και έχει να κάνει με τη μετάβαση της χώρας από το ρηπογόνο λιγνίτη σε καθαρότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ζήτημα που τίθεται λοιπόν είναι ποια είναι η ολοκληρωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να μην βασίζεται η χώρα σε εισαγωγές ηλεκτρισμού από γειτονικές χώρες, αλλά και χωρίς να χαρακτηρίζεται εντός εισαγωγικών, το βάζω, η χώρα ως αιμονική με τον απαρχαιωμένο άνθρακα και ταυτόχρονα εχθρική προς τις καινοτόμες μεθόδους ηλεκτροπαραγωγής. Υπάρχει μια συγκροτημένη πρόταση την οποία θέλετε να μας παρουσιάσετε στο μέτρο που μπορείτε. Ναι, την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ταυτόχρονα με τα πολύ μεγάλα προβλήματα που είχαμε να λύσουμε, που αφορούσαν, όπως καταλαβαίνετε, την επιβίωση της χώρας, την έξοδο, την χρεοκοπία και το μνημόνιο και τα θέματα της ανόρθωσης της κοινωνίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, γίνανε πολύ μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές και όσον αφορά το αναπτυξιακό προγραμματισμό αλλά και το προφίλ, την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Μία από τις πολύ μεγάλες τομές είχε να κάνει με την πολιτική μας για το κλίμα, γιατί και εκεί είχαμε μείνει πίσω σαν Ελλάδα. Έτσι λοιπόν η χώρα μας ήταν μέσα στις 10 πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που πέρασαν από το κοινοβούλιο τους τη Συμφωνία των Παρισίων, η οποία εγκρίθηκε με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ τότε στη Σύνοδο των Παρισίων. Και έτσι από το 2016 η Συμφωνία των Παρισίων για την προστασία του κλίματος είναι στοιχείο
της ελληνικής, αν θέλετε, νομοθεσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προετοίμασε και έχει νομοθετήσει και το Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, αλλά και τις προδιαγραφές για αυτά, έτσι ώστε από εδώ και μπρος, κάτι πρέπει να εφαρμοστεί τώρα από τη νέα κυβέρνηση βέβαια, όλες οι δραστηριότητες οι οποίες θα υλοποιούνται να είναι ανθεκτικές πρώτα απ' όλα ως προς την κλιματική αλλαγή. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, δύο άξονες πολιτικής. Το ένα είναι να μετριάσεις τις εκπομπές και το δεύτερο είναι να προστατευτείς από την αλλαγή του κλίματος και τις ακραίες κλιματικές μεταβολές και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Πρακτικά όμως, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ορίστε. Πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πρακτικά, μπορεί να... Πρακτικά το θέμα της ανθεκτικότητας προβλέπει νέο προγραμματισμό της αγροτικής παραγωγής, νέες αυστηρές προδιαγραφές για τα αποχετευτικά έργα, τα λιμανικά έργα και άλλες υποδομές που μπορεί να κινδυνεύουν, αλλά και προαίρεση ώστε στη χρηματοδότηση του επόμενου ΕΣΠΑ να μην εγκρίνεται κανένα έργο αν δεν υπακούει στους κανόνες της κλιματικής ανθεκτικότητας. Αυτό είναι ήδη διατυπωμένο από εμάς θεσμικά και έχει προδιαγραφές και ολοκληρώνουν τώρα οι μελέτες για την προσαρμογή σε κάθε περιφέρεια. Άρα θα υπάρχει δίπλα στο αναπτυξιακό σχέδιο και ένα σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας. Το λέμε σχέδιο προσαρμογής. Όμως, από την άλλη μεριά όμως, αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι το πώς παράγουμε και το πώς καταναλώνουμε σχετικά με τις κλιματικές εκπομπές. Η χώρα μας λοιπόν πρέπει να σας πω ότι ήδη με τις παρεμβάσεις που έγιναν στην κυβέρνησή μας έχει πιάσει το στόχο και ως προς τη μείωση των εκπομπών για το 2020 και ως προς την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βέβαια, οι στόχοι αυτοί πρέπει να επεκταθούν μέχρι το 2030. Αλλά σας λέω τι έγινε στην προηγούμενη διακυβέρνηση. Πετύχαμε δε το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας, στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου του 2019, δεσμεύτηκε πρώτη φορά ως Έλληνας ηγέτης για το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας. Δηλαδή, ότι η Ελλάδα δεσμεύεται ώστε να είναι μια κλιματικά ουδέτερη χώρα το 2050. Και αυτό με αρκετή καθυστέρηση το ακολούθησε τελικά και ο κύριος Μητσοτάκης. Επί ΣΥΡΙΖΑ συντάχθηκε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που προέβλεπε τη μετάβαση σε μια παραγωγική και καταναλωτική λειτουργία, μια κοινωνική λειτουργία χωρίς άνθρακα, που μέσα είχε σημαντικές τομές τις οποίες αξίζει να τις θυμηθούμε. Το πρώτο ήταν ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες, για να υπάρξει πλουραλισμός στο επίπεδο της ενεργειακής παραγωγής, να υπάρχουν πολλοί παραγωγοί και στο ιδιωτικό και στο κοινωνικό επίπεδο και να υπάρχει και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ακόμα και των Δήμων, αλλά και άλλων μορφών της κοινωνικής οργάνωσης και συνεταιρισμών στην παραγωγή ενέργειας και να συνδεθεί ο καταναλωτής με τον παραγωγό. Και έτσι να βελτιωθεί και λίγο το κλίμα όσον αφορά τις χωροθετήσεις, γιατί εκεί υπάρχουν αρκετές αντιθέσεις. Το δεύτερο που κάναμε ήταν ο διαγωνισμός, η διαγωνιστική διαδικασία για τις ΑΠΕ. Έτσι λοιπόν τώρα οποιοδήποτε προσφέρει ΑΠΕ στο δίκτυο δεν παίρνει μία ταρίφα από πριν καθορισμένη, αλλά μπαίνει σε διαγωνιστική διαδικασία. Κάτι που βοηθάει πολύ ώστε να έχουμε πολύ χαμηλές τιμές τώρα πια στις ΑΠΕ, στο ρεύμα από ΑΠΕ στην Ελλάδα, και έτσι να είμαστε πολύ μπροστά, αν θέλετε, στην ενεργειακή παραγωγή της Ευρώπης και στο ενεργειακό θεσμικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, ξεκινήσαμε το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, ώστε να υπάρχουν προδιαγραφές και σχέδιο για το πού θα εγκαθίστανται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και έτσι ταυτόχρονα να βελτιώσουμε, αν θέλετε, την τοπική συζήτηση. Γιατί υπάρχουν αντιθέσεις, είναι γεγονός. Και βέβαια, το σχέδιό μας, πρέπει να το πω εξ αρχής, προέβλεπε ταυτόχρονα τη μείωση και του λιγνίτη, αλλά και του φυσικού αερίου. Διότι οι απαραίτητοι παράμετροι, οι όροι της απολιγνητοποίησης, της απανθρακοποίησης είναι το σωστό, όχι απολιγνητοποίηση. Η απανθρακοποίηση χρειάζεται, γιατί και το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο, είναι να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε χαμηλό κόστος ενέργειας και για τα νοικοκυριά, για να καταπολεμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια, αλλά και για την παραγωγή, ώστε τα ελληνικά προϊόντα μην είναι ακριβά στον ανταγωνισμό. Το δεύτερο είναι να έχουμε μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, γιατί αν πρόκειται το σύνολο του καυσίμου που χρησιμοποιούμε να εισάγεται, να είναι το φυσικό αέριο, πρέπει να πει ότι η Ελλάδα δεν θα είναι ασφαλής, γιατί θα εξαρτάται από εισαγόμενη πηγή ενέργειας. Και το τρίτο είναι η δίκαιη μετάβαση. Δηλαδή να υπάρχει ένα εργαλείο ώστε οι περιοχές που συνδέονται με το λιγνίτη σήμερα, η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη, να έχουν απασχόληση, εισόδημα και τοπική λειτουργία και αύριο. Άρα, μάλιστα, εμείς... Και οι θέσεις εργασίας εννοείται, και να υπάρχει απανθρακοποίηση, όπως τη λέτε, όχι απολιγνητοποίηση επί της ουσίας, αλλά και διατήρηση παράλληλα του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, ως κομβικού πυλώνα ενέργειας. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι για το λόγο αυτό εμείς δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή βρέθηκε και δόθηκε χρηματοδότηση ώστε να αρχίσει η δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη, και αφήσαμε στο Ταμείο 30 εκατομμύρια ευρώ που τώρα έχουν γίνει 60 με βάση υπουργικές αποφάσεις του κ. Σταθάκη και δικές μου,
που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα. Και εδώ ξέρετε, φαίνεται και το πόσο υποκριτική είναι αυτή η κυβέρνηση, διότι ενώ έχει πόρους για να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη στις περιοχές αυτές και να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μέλλον, γιατί τώρα υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική ανησυχία στη Δυτική Μακεδονία, πήγαν οι υπουργοί της κυβέρνησης κρυφά σε ένα ξενοδοχείο να κάνουν μια συνεδρίαση και υπήρχε αποχώρηση των δημάρχων, των εργαζομένων, φοβερές αντιδράσεις με δημοκρατικό τρόπο. Όπως προσέξτε, ο κύριος Μητσοτάκης υποκριτικά και απροετοίμαστα ανακοίνωσε ένα ουτοπικό σχέδιο, κατά την άποψή μου, για να κλείσουν όλες οι μονάδες το 23, που όμως δεν εξασφαλίζει ούτε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ούτε τη δίκαιη μετάβαση. Και τι αποκαλύφθηκε τελικά, γιατί δεν λέω ότι είναι ουτοπικό. Αποκαλύφθηκε ότι θέλουν να αντικαταστήσουν το λιγνίτι με φυσικό αέριο. Δηλαδή να ιδιωτικοποιηθεί η παραγωγή ενέργειας και να εξαρτάται η χώρα από εισαγόμενο καύσιμο, χωρίς να αλλάζει όμως. Αλλάζει, αλλά δεν μηδενίζει, να το πω έτσι, τις κλιματικές εκπομπές. Καταλαβαίνετε ποια υποκρισία κρύβεται. Χρησιμοποιώντας σε επίπεδο δημοσιότητας μία εξαγγελία, επί της ουσίας κλείνουν την παραγωγική λειτουργία της ΔΕΗ, παραχωρούν σε ιδιώτες την ενεργειακή παραγωγή και η χώρα εξαρτάται από ιδιωτική παραγωγή και εισαγόμενο καύσιμο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μείωση και του φυσικού αερίου και του λιγνίτη. Σαφέστατα η χώρα πρέπει να απολιγνητοποιηθεί, αλλά πρέπει να πανθρακοποιηθεί με αυτά που σας είπα τα τρία. Χαμηλό κόστος ενέργειας, καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας, δίκαιη μετάβαση και αποκατάσταση και των λιγνητικών περιοχών. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι με το ξεπούλημα της ΔΕΗ που ετοιμάζουν, δεν θα έχουν και τρόπο να αποκαταστήσουν τα λιγνητορυχεία και θα αφήσουν κρανίου τόπο και τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Και εκεί είναι που θα δυσκολευτούμε και δημοσιονομικά να καλύψουμε αυτή την τεράστια πληγή που δημιουργούν. Η άποψή μας είναι ότι η ΔΕΗ πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, ο ΑΔΜΙΕ επίσης, τα δίκτυα φυσικού αερίου, πρέπει να έχει δημόσιο έλεγχο και στο νερό και στην ενέργεια, ως αν θέλετε βασική προτεραιότητα και βασική παράμετρος για να μπορέσει η χώρα να έχει έλεγχο σε αυτά τα οποία καθορίζουν το μέλλον της. Γι' αυτό και προχωράμε τις δικές μας παρεμβάσεις για την δίκαιη μετάβαση. Και αν δεν είχαμε τώρα το πρόβλημα της πανδημίας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ετοιμάσει το δικό του ανοιχτό συνέδριο για τη δίκαιη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία, που πρέπει να πω ότι πρώτη φορά έγινε εκεί με ανοιχτούς δημοκρατικούς όρους τον Ιούνιο του 2018. Και να τα συγκρίνουμε λίγο με αυτά που γίνονται τώρα, με τον αποκλεισμό της κοινωνίας από τη διαβούλευση και το διάλογο. Από τη μεριά μας πάντως σαφέστατα υπάρχει αυτό το δρομολόγιο και έχει μπει και στο αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Σαφής. Τώρα φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε ακόμα μία ερώτηση για την οποία ενδιαφέρονται να μάθουν, να πληροφορηθούν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και αφορά στις ανεμογεννήτριες. Από τη μία, υπουργέ μπορεί να θεωρούνται πράσινη πηγή ενέργειας, όμως από την άλλη υποβιβάζουν το περιβάλλον, την ομορφιά του τόπου και τις προοπτικές του. Όποια ωφέλη είναι προσωρινά, αλλά η καταστροφή σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να είναι τεράστια και μόνιμη, ειδικά σε περιοχές ιδιαίτερου κάλους και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ποια είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα αυτό? Καταρχήν, νομίζω ότι ο τίτλος εδώ θα ήταν ίδιος με κάτι που χρησιμοποιούμε τώρα στην καθημερινότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύτηκε την επιστήμη σε όλη τη διάρκεια της δικής του θητείας. Και όσον αφορά για το σχεδιασμό αυτής της μετάβασης που λέγαμε προηγουμένως, αλλά και όσον αφορά το σχεδιασμό της ανάπτυξης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καταρχήν να σας πω ότι, όπως είπα και στην αρχή για τις καταδαφίσεις, αν δεν έχουμε πλαίσιο και λειτουργία της πολιτείας, ένα δημόσιο έξυπνο, σοβαρό και αποτελεσματικό, δεν μπορούμε να λύσουμε τόσο σοβαρά προβλήματα, από τις καταδαφίσεις μέχρι τις ανεμογεννήτριες. Εκ των προτέρων να σας πω ότι εμείς ήδη όλα αυτά τα οποία συζητάμε τα είχαμε εντάξει στο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Η χώρα έχει ενσωματωμένους στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Και είχαμε στρατηγική για την κυκλική οικονομία, για την ενέργεια και το κλίμα, για τη δασική οικονομία, για το κράτος δικαίου, ώστε όλα αυτά και για τη βιοποικιλότητα να είναι ενταγμένα σε κάτι πολύ απλό που θα μπορείτε να βρείτε και εσείς και οποιοδήποτε. Ένα σύστημα γεωχωρικών δεδομένων. Η Νέα Δημοκρατία τότε αντιπολίτευσε ότι ήταν πολύ θεωρητικό το σχέδιο και ότι δεν μπορούσε να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρακτική. Είναι αξιοπερίεργο πώς τους φαίνεται θεωρητικό το σχέδιο του ότι οποιοδήποτε πολίτης θα μπορούσε να δει σε ένα χάρτη γεωχωρικών δεδομένων που ήταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος όλα αυτά που σας είπα: τον Αιγιαλό, το δάσος, το δρόμο, την πολεοδόμηση, τις περιοχές Natura, τους αναπτυξιακούς όρους, όλα. Όλα θα ήταν σε ένα σύστημα το οποίο τώρα το παραχωρήσανε στο τεχνικό επιμελητήριο και αφαιρέσανε από μέσα, όπως σας είπα, στους δασικούς χάρτες, βγάλανε τις αγροτικές εκτάσεις. Αρχίζει δηλαδή τώρα η εικονιορτοποίηση για να ισχύει τον πάτε σχήλα, λέστε. Εμείς επίσης, για να επιταχύνεται η ανάπτυξη και όλες τις διαδικασίες πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία,
Είχαμε δημιουργήσει το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό, ώστε ο πολίτης που ανησυχεί και για ανεμογεννήτρες αλλά και για βιομηχανία, να μπορεί να βλέπει τους περιβαλλοντικούς όρους, τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, την περιβαλλοντική επίδοση κάθε δραστηριότητας που είναι δίπλα του. Αλλά και ο Δήμος να τα βλέπει. Μόνο με τις διαδικασίες που γίνανε επί ΣΥΡΙΖΑ, το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό και το ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων, μπορούσες να ελέγξεις και τις ηλεκτρονικές άδειες τα πάντα, με στελεχωμένες υπηρεσίες, στις ανεμογεννήτρες όμως τώρα, γιατί πράγματι είναι κρίσιμο το ζήτημα. Εμείς για πρώτη φορά, όπως σας είπα, ξεκινήσαμε την εκπόνηση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τη ΣΑΠΕ. Γιατί μπορεί μέχρι σήμερα να έχουμε πιάσει το ποσοστό παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα, όμως αυτό θα πρέπει να διπλασιαστεί μέχρι το 2030. Γιατί πρέπει να είμαστε συνεπείς και με το στόχο για την κλιματική ουδετερότητα που μόλις περιγράψαμε. Για να μπορέσει λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο, και μέσα από το ειδικό χωρικό σχέδιο για τη ΣΑΠΕ, θα βλέπαμε όλες τις προδιαγραφές και τις περιοχές αποκλεισμού. Δηλαδή, ζητήσαμε με προδιαγραφές που συντάχθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει μέσα ο νόμος για τη θαλάσσια χωροταξία, να προβλέπεται όλη η ευρωπαϊκή ρύθμιση για τη βιοποικιλότητα, οι περιοχές Natura 2000, τα θέματα των πάρκων, των προστατευόμενων περιοχών και των εθνικών δρυμών, έτσι ώστε να έχουμε όλους τους κανόνες μέσα στο ίδιο χωροταξικό σχέδιο. Και να μην υπάρχει η αναξιοπιστία και η αντίδραση τοπικής κοινωνίας για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Και μάλιστα για πρώτη φορά, επειδή ακριβώς είπα εξ αρχής εμπιστευόμαστε την επιστήμη, επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε κοινό workshop, που το ονομάσαμε στα ελληνικά, συνάντηση εργασίας των ΜΚΙΟ και των επιστημόνων της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών με τους επιστήμονες των ανεμογεννητριών, έτσι ώστε να βρούμε κοινές προδιαγραφές που να μην αναιρεί η ανεμογεννήτρια την προστασία της περιοχής, να μπορούμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι όπου εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες, να μπορεί να εξασφαλίζεται και η προστασία των ειδών και μάλιστα να υπάρχουν και ζώνες αποκλεισμού όσον αφορά τη βιοποικιλότητα. Αυτό μόνο με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν για όλες τις περιοχές Natura θα ξεκαθαριστεί. Γιατί θα πει εκ των προτέρων ο μελετητής, μάλλον η πολιτεία είναι το σωστό, με διαβούλευση, τι επιτρέπεται να γίνει σε κάθε περιοχή και μετά θα προκύψει ενδιαφέρον επενδυτών. Άρα θα υπάρχουν ζώνες αποκλεισμού. Για να μην. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει ένα Far West, δεν υπάρχει σχεδιασμός, μπορεί να γίνουν τα πάντα παντού. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτή η ανησυχία στις τοπικές κοινότητες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει, κατά την άποψή μας, ένα σχέδιο χωροταξικό στη χώρα που, αφού αποκλείσει κάποιες περιοχές υψηλού περιβαλλοντικού κάλους και αξίας, να μπορέσει να κατανείμει τη χωροθέτηση των ΑΠΕ, γιατί έχουμε και μια υποχρέωση και αυτή κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης είναι απέναντι στους κατοίκους και της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Δεν μπορούμε δηλαδή να κλείνουμε τα μάτια σε ένα ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δεν θέλω να πω έγκλημα, αλλά σε ισχυρή περιβαλλοντική επίπτωση που υπάρχει από την ατμοσφαιρική ρήπανση σε αυτές τις περιοχές, σύν τον κλιματικό κίνδυνο. Δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για κλιματική ουδετερότητα, που είναι κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, και να μην δίνουμε προτάσεις για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όμως υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις, μπορεί να τις πούμε. Τα φωτοβολταϊκά στέγη, η βιομάζα, η γεωθερμία, υπάρχουν δηλαδή και άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορούν να επεκταθούν. Αλλά προσέξτε, και εδώ υπάρχουν συγκρούσεις, θέλουν προσοχή. Δεν συμφωνούμε μια λογική να αντικαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά τη γη υψηλής παραγωγικότητας, αλλά να μπουν τα φωτοβολταϊκά σε περιοχές που δεν είναι υψηλή παραγωγικότητα. Υπάρχουν τρόποι για να γίνουν ισορροπίες, αλλά αυτό θέλει σχεδιασμό. Θέλει ένα ισχυρό δημόσιο και ένα έξυπνο δημόσιο. Η Νέα Δημοκρατία τώρα αυτό που κάνει είναι επικαλούμενη τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα, καταργεί το δημόσιο, με αποτέλεσμα και ο ιδιωτικός τομέας να μην εξυπηρετείται, γιατί μόνο ο κολλητός του συστήματος θα βρίσκει λύσεις. Και άρα θα υπάρχουν οι εντάσεις αυτές στις τοπικές κοινωνίες που δεν μπορούν να λυθούν αν δεν γίνει το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ και η οργάνωση των περιοχών Natura, τα οποία ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς τώρα έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κατά κάποιο τρόπο καταργεί και τη διοίκηση των περιοχών Natura. Άρα δυστυχώς βλέπω να εντείνονται οι κοινωνικές συγκρούσεις και τα κοινωνικά διέξοδα, ενώ ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας είναι ένας στόχος ζωής. Δεν τον υποτιμούμε, το βάζουμε μπροστά. Που πρέπει όμως να ενσωματωθεί στις χρήσεις γης και στο αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας. Μάλιστα. Για να κλείσω, με συγχωρείτε, ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ σε διαβούλευση που έκανε πριν το Πάσχα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, με όλες τις περιβαλλοντικές ΜΚΙΟ, έχει προαναγγείλει και το είπαμε και στη Βουλή αυτή τη βδομάδα, ότι θα αναλάβει δική του πρωτοβουλία επιστημονικού διαλόγου και κοινωνικού διαλόγου για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ σε περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, προστατευόμενες περιοχές δηλαδή, και εθνικά πάρκα, διότι πράγματι είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή με το αλαλούμ που επιδιώκει ο κύριος Μητσοτάκης να μην λυθεί. Άρα θα λάβουμε εμείς την πρωτοβουλία για να υπάρξει και αυτός ο κοινωνικός και επιστημονικός διάλογος. Θα καταθέσετε και κάποια πρόταση νόμου ή θα μείνει σε επιστημονική.
Μα όχι, ο λόγος για τον οποίο εμείς προχωράμε την ορίμανση του διαλόγου με την επιστήμη δεν είναι απλά για να κερδίζουμε πολιτικές εντυπώσεις, είναι για να κάνουμε προτάσεις συγκεκριμένες. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε τώρα σήμερα είναι ότι είναι τόσο τραγικός αυτός ο νόμος, που παρότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές επιμέρους βελτιώσεις, να σας πω, ας πούμε, υπάρχουν δύο βελτιώσεις που τις είχαμε έτοιμες στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να μπουν. Το ένα είχε να κάνει με την προϋπόθεση ή τη σύνδεση της απόκτησης γης με την χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και το δεύτερο που έχει να κάνει με την επίλυση του θέματος με τα χορτολιβαδικά σε όλα τα νησιά, που ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης ξεκίνησε και κατέθεσε σχέδιο νόμου στη Βουλή. Δηλαδή, εμείς είχαμε καταθέσει σχέδιο νόμου που τα είχε αυτά μέσα. Θα μπορούσαμε να έρθουμε τώρα να πάρουμε τα δύο άρθρα που αυτά υπάρχουν σε δικό μας νομοπαρασκευαστικό έργο, να το βάλουμε στη Βουλή. Όμως θεωρούμε ότι αυτός ο νόμος πρέπει να αποσυρθεί ολόκληρος. Δεν έχει περιθώρια βελτιώσεων. Είναι ένα έγκλημα απέναντι στο περιβάλλον και είναι πολύ δύσκολο για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν σε μια ψηφοφορία για ένα νόμο ο οποίος η Greenpeace, το WWF, τον χαρακτήρισαν έγκλημα. Όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Γι' αυτό και είμαστε κάθετοι ότι αυτός ο νόμος πρέπει να αποσυρθεί και δεν θα νομιμοποιήσουμε την ψήφισή του και θα διεκδικήσουμε την άμεση και γρηγορότερη αλλαγή του. Είναι όντως γεγονός ότι υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Κάπου εδώ το 10ο I Ask and Watch του iSyriza φτάνει στο τέλος του. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον πρώην Υπουργό και Τομέαρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Κύριε Φάμελο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω ότι ήταν αρκετά αναλυτική και έτσι φώτισε πάρα πολλές πτυχές ζητημάτων που αφορούν άμεσα τη ζωή μας σε σχέση και με το περιβάλλον και με την ενέργεια. Αφορούν νομίζω πάρα πολύ όλους τους πολίτες. Νομίζω ότι καλύψαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις απορίες των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Εύχομαι κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, να κάνουμε μια νέα συζήτηση από νέα βάση. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και όλους και όλες όσοι και όσες μας παρακολουθήσατε. Αυτό που ελπίζω και εγώ είναι να πιάνει τόπο αυτή η συζήτηση και ειλικρινά και εμένα μου δημιουργεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι ανάδραση θα υπάρχει και πώς μπορούμε να σκεφτούμε το επόμενο βήμα. Γιατί τώρα εμείς μεταδώσαμε απαντήσεις, μαζέψαμε ερωτήσεις, αξιολογήθηκαν, ψηφίστηκαν ερωτήσεις. Διότι θέλουμε όλο αυτό να περνάει και στον προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ και να πούμε ότι έχει ανοίξει παράλληλα αυτή την περίοδο και μια άλλη διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ για την υποβολή προτάσεων για το νομοσχέδιο από την κοινωνία μέσα από το iThink. Και προφανώς καλούμε και σε αυτή την κατεύθυνση τους φίλους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η μάχη Δευτέρα-Τρίτη στη Βουλή θα είναι πάρα πολύ έντονη. Άρα να συμμετάσχουν όσοι θέλουν σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.